Προσπάθεια του Χριστοδούλου για να καταλήξει με το δυνατό σουτ του Σαββέσκη να αποκρούσει προς τη μήνο Μαχαίρας, αλλά η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Σαββέσκη και η μπάλα είναι γκολ. Σαββέσκη και 2-1 το σκορ υπέρ της ΑΕΚ σε ένα θαυμάσιο χτύπημα σε εκτέλεση του Σαββέσκη. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα του Γκιτσιούδη. Πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν κάνει το τείχος. Τελικά η μπάλα θα φύγει φαλτσαριστά πάνω από όλα. Ο Μπατίστα κερδίζει την μπάλα. Ο Μπατίστα γυρίζει την μπάλα για τον Σαββέσκη που είναι στην περιοχή. Ο Σαββέσκη απέναντι από τον Καρασάβα πλασάρει και γκολ. 0-2 η ΑΕΚ στο 43 στο στάδιο Καραϊσκάκη κερδίζει τον Εθνικό. Σαββέσκη λοιπόν. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει ενώ συμπληρώθηκαν ήδη 28 λεπτά στην επανάληψη. 1-1 και το παιχνίδι ξαναρχίζει. Σαββέσκη τώρα και πάλι μια αντεπίθεση της ΑΕΚ με τον Μπατίστα. Και τώρα Σαββέσκη, Σαββέσκη, θαυμάσια Σαββέσκη. Μόνο του Σαββέσκη και γκολ. 2-0 για την ΑΕΚ επί του Λεβαδιακού, ύστερα από μια έξοχη προσπάθεια που ξεκίνησε από το κέντρο του γηπέδου με τον Γιουκοσλάβο Άσο. Αυτός άλλαξε την μπάλα με τον Μπατίστα και πάλι για τον Σαββέσκη, ξέφυγε και από τον Γρηγοριάδη και πλάσαρε την μπάλα στα δίκτυα του Λεβαδιακού. Σαββέσκη με τοπικά, ανοίγει το Οκόνσκι. Βάζει ωραία ο Σαββέσκη για τον Οκόνσκι. Ο Οκόνσκι θα κάνει τη σέντρα. Σαββέσκη πλασάρει και 1-0. Είναι το πρώτο γκολ της ΑΕΚ σε αυτόν τον εκπληκτικό συνδυασμό του Τόνι Σαββέσκη και του Μύρος Λαβοκόνσκι με εκτελεστή τον Γιουγκοσλάβο Άσο της ΑΕΚ. Ο Κόνσκι από την άλλη πλευρά για τον Σαββέσκη. Να δούμε τι θα κάνει ο Γιουγκοσλάβος. Και πραγματικά είναι το 4-1 για την ΑΕΚ στο 61ο λεπτό. Ήταν υποδειγματικός ο συνδυασμός του ο Κόνσκι με τον Σαββέσκη. Και από εκεί και πέρα βέβαια ήταν εύκολο ο Σαββέσκη να παραβιάσει για τέταρτη φορά την εστία του. Σκέπεσε μέσα στην περιοχή από το μαρκάρισμα του Κυριλίδη. Ο κύριος Κώστας άφησε να συνεχιστεί και μάλλον είχε δίκιο. Να όμως καινούριο λάθος. Εποφελείται ο Σαββέσκη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 6ο λεπτό της επανάληψης κάνοντας το 2-0 για την ΑΕΚ. Ήταν το τραγικό λάθος του Παπαντονίου. Μέσα στο ίδιο λεπτό οι παίκτες Λέρσαν έκαναν δύο λάθη. Ο έμπειρος Γιουγκοσλάβος δεν τα συγχωρεί αυτά και ανεβάζει το δίκτυο του σκορ σε 2-0 ακριβώς στο 52ο. 57ο Τόνι Σαββέσκη η σέντρα σουτ και το 3-0. Ήταν ένα καταπληκτικό γκολ από τον Τόνι Σαββέσκη, δείγμα της ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας του Γιουγκοσλάβου. Όλοι περίμεναν πως θα σεντράρει, το ίδιο και ο... Το πλάγιο για τον Σαββέσκη, ο Ξανθόπουλος σταματάει την μπάλα με το στήθος. Απειλείται ένα επεισόδιο ανάμεσα στον Ξανθόπουλο και τον Σαββέσκη, καθώς από πίσω οι οπαδοί της ΑΕΚ πετάνε κάθε είδους αντικείμενα. Ωστόσο φαίνεται πως η παρεξήγηση θα τελειώσει χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Ή όχι. Μπαλιά δεν αφήνει ο επόπτης. Σαββέσκη σε καλή θέση το 1-1. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Τόνι Σαββέσκη από την εξίσου ωραία μπαλιά του Γιώργου Σαββίδη. Ο Γιουγκοσλάβος βάζει το... Έκτο φετινό του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα και παγώνει την κοκκινιά ένα λεπτό πριν το Γιουγκοσλάβος για το Φαμέλη. Για να δούμε, ο Φαμέλη στο Σαββέσκη, σε κανονική θέση ο Σαββέσκη πλασάρει 5-2 στο 91. Άξιζε πραγματικά να βάλει ένα γκολ σήμερα και ο Τόνι Σαββέσκη. Έτσι λοιπόν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της. Ενώ παράλληλα αρκετοί από τους οπαδούς της έχουν... Σαββέσκη, 3-0 από το εκπληκτικό σουτ του Γιουγκοσλάβου που εξηλαιούνεται για τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε νωρίτερα. Ο καημένος ο Καρασάβας δεν θα δει τι έγινε το βράδυ, θα δει το γκολ στην τηλεόραση. 3-0 στο 81. Κοντά του είναι ο Αποστολάκης, φάντα Σαββέσκη, φάουλ που γίνεται από τον Αποστολάκη. Σαββέσκη λοιπόν φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Πόσο καιρό θα του στερηθεί η ΑΕΚ? Ο Σαββέσκη έπαθε κάταγμα κλίδας στην αριστερή του κλίδα και για να επανέλθει στην ομάδα θα χρειαστούν 3 μήνες. Ήδη του παρασχέθησαν οι πρώτες βοήθειες από εδώ και πέρα. Για σήμερα μιλάμε δηλαδή. Τι έχει να γίνει ακόμη? Τίποτα, θα γυρίσει στο σπίτι του κανονικά και θα περιμένουμε πότε αυτό το κόκαλο θα πάει. Άμυνα της Ξάνθης. Ο Σαββέσκη μπαίνει στη φάση. Ωραίο. Το πλάσε από το Σαββέσκη και το 1-0. Ένα πάρα πολύ έξυπνο γκολ από τον Τόνι Σαββέσκη. Σε αυτή τη φάση διαρκείας μπροστά από τα καρέ της Ξάνθης, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε στο τελευταίο από τα λάθη. Ο Σαββέσκη πήρε την μπάλα, προχώρησε και με αυτό το άψογο πλασέ στην αριστερή γωνία
του Γιουργούση ανοίγει το σκορ. ΑΕΚ Ξάνθη 1-0. Από τον Γρίμπιλα. Πάντα ο Αλεξανδρής μπήκε και στην περιοχή. Έκανε το γύρισμα, έφυγε μπάλα από τον Παπαδόπουλο. Σαβεύσκι, γκολ 3-0. Το λάθος του Θεολόγη Παπαδόπουλου στην εξοδό του έδωσε την ευκαιρία στον Τόνι Σαβεύσκι να πλασάρει στην καινή βέβαια αιστεία και να κάνει το 3-0. Χάρη Κοπιτσή, θα ήταν άδικο να μην αξιοποιηθεί αναλόγως. Κοπιτσή στην περιοχή. Κοπιτσή γυρνάει. Σαβεύσκι και γκολ. 2-1 η ΑΕΚ λυτρώνεται στο 70 λεπτό με αυτό το γκολ του Σαβεύσκι από την φοβερή προσπάθεια του Κοπιτσή. Η μπάλα για τον Σαβεύσκι αποφεύγει. Ωραίο Σαβεύσκι, ο Βακούλα κάνει το σουτ και η ΑΕΚ μειώνει σε 3-1 με τον Τόνι Σαβεύσκι. Ήταν λοιπόν ο Τόνι Σαβεύσκι αυτός ο οποίος προχώρησε, νίξε τον Κουρκούνα, μείωσε, έδωσε ελπίδες για την ΑΕΚ. 3-1 στο 32. Κόρνερ, διώχνει ο Φαμέλης, το σούτ με δύναμη από το Σαβεύσκι και γκολ 1-1. Η ΑΕΚ λοιπόν που απαντά πολύ γρήγορα, κοιτάξτε εδώ, εκτελείται το κόρνερ. Ο Φαμέλης είναι αυτός που απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή, εκεί όμως περιμένει ο Σαβεύσκι. Η μπάλα στρώνεται στο αριστερό του πόδι, θα κάνει το σούτ, χτυπάει νομίζω και στο πόδι του Κουρμπανά. Έτσι λοιπόν πολύ σύντομα η ΑΕΚ απαντά πολύ γρήγορα στον goal του Μανίση. Εντυπωσιακή ενέργεια από το μέσο της ΑΕΚ που πέρασε πολύ ωραία τον Καπετανόπουλο. Πάντα μπορμπόκι θα μπει και στην περιοχή του Πολιωτόπουλου. Θα βγάλει και τη σέντρα με την άλλη πλευρά. Είναι ο Δημητριάδης το γύρισμα από μακρύνο Μαλούφα. Το σούτ από τον Σαβέσκι και το 2-0. Εντυπωσιακή ενέργεια που ξεκίνησε από τον Βασίλη Μπορμπόκι και είχε την καλύτερη κατάληξη από το σούτ του Τόνι Σαβέσκι. Στο 20 λεπτό της επανάληψης, 65 λεπτό του αγώνα, πανηγυρισμοί στις εξέδρες του σταδίου Νίκος Γκούμπας. Συγχαρητήρια στα παιδιά που πραγματικά. Στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αλεξανδίνα βγάζει για τον Τσάρτα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τέτα τέτ και πάλι ο Σαβεύσκι κάνει την τρίπλα. Έτοιμος να πλασάρει. Σουτάρει 2-0. 2-0 για την ΑΕΚ στο 22 του δεύτερου μέρους. Με τον Τόνι Σαβεύσκι να δέχεται την εξαιρετική παλιά του Τσάρτα. Να κάνει την τρίπλα, να κερδίσει την κόντρα, να πλασάρει τον Παναγιώτη Μασούρα και να πετυχαίνει το τρίτο του φετινό γκολ. Και το 4-0 γκολ κυριολεκτικά για Όσκαρ. Μια παλιά 30 μέτρων από τον Βασίλη Τσάρτα, τον παίχτη με τις πιο γλυκές πάσες στον Τόνι Σαβέσκι που μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε. Άκυρα κλείστε. Τον ξεχασμένο Σαραβάκο, Σαραβάκος έξω από την περιοχή ψάχνει για το σούτ. Σαραβάκος το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία Σαβέσκι, γκολ. 1-0 η ΑΕΚ προηγείται με τον Σαβέσκι στο 33ο. Ο Κωστής έρχεται από πλάγια και από κοντά είναι το 0-1 από τον Τόνι Σαβέσκι. Μια φάση που ασφαλώς θα ξαναδείτε εδώ, Κυριακούλης Περίλυπος. Κοιτάξτε, ο Κωστής με δύναμη κέρδισε την κόντρα, έκανε και τη σιτή σέντρα σουτ. Στην πορεία της μπάλας παρανευλήθη ο Τόνι Σαβεύσκι, την έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κυριακούλη. Έχουμε έτσι το 57, το 0. Ωραίο το σουτ, γκολ καταπληκτικό από τον Τόνι Σαβεύσκι. Δείγμα της κλάσης του Σκοπιανού βεβαίως, αυτό το θαυμάσιο γκολ. Ο Αμπαδιωτάκης δεν φταίει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε ένα τόσο δυνατό σουτ. Ο 34χρονος μέσος της ΑΕΚ λοιπόν δίνει και σήμερα τα διαπιστευτήριά του. Θυμηθείτε ένα καθοριστικό γκολ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι. Να λοιπόν που η περιοχή της ΑΕΚ βρίσκει καρπούς, αξιοποιείται και στο... Πλευρά του την αριστερή μπροστά για τον Μπατίστα, πέρασε πολύ ωραία από τον Ευόκολο. Η μπάλα στον Σαβεύσκι, το σουτς γκολ. 2-0 για την ΑΕΚ με τη συμπλήρωση 17 λεπτών παιχνιδιού με τον Τόνι Σαβεύσκι. Το Σαβεύσκι με τον μπάκερ ουσιαστικά να κρεμάει τον Καρκαμάνη που είχε βγει. Και πώς να συνεννοηθούν οι δυο τους, σε ποια γλώσσα πάνω στην φάση, τι να φωνάξει ο Καρκαμάνης στον Αυστριακό. Μπορεί εκεί, έχει τον ελεύθερο χώρο να κάνει τη σέντρα, την πραγματοποιεί, τη γλυκιά σέντρα ο Μάρκος, έρχεται με την πλευρά ο Σαβεύσκι, μάλλα στα δίχτυα, γκολ 1-0 για την ΑΕΚ. 1-0 στις καλύτερες. Ωραίο το γύρισμα του Ζήκου, Καραγεωργίου, κοντρολάρει ο Σαβεύσκι το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, 1-1. Ο Τόνι Σαβεύσκι σοφαρίζει με μια πολύ ωραία ενέργεια στο 40. Και το παιχνίδι ισορροπείται και πάλι. 6 λεπτά μετά χαμηλά με το αριστερό. Κοιτάξτε. Ο σκόρερ σήμερα της ΑΕΚ έχει τραυματιστεί. Εδώ ακριβώς. Πράγματι δέχεται το χτύπημα από τον Παπαδημητρίου. Ο Σαβεύσκι έχει πρόβλημα. Το σουτ δυνατό και γκολ από τον Τόνι Σαβεύσκι το 2-1. Η ΑΕΚ μειώνει με τον Τόνι Σαβεύσκι. Πάνω στην κίνηση το σουτ, πέρασε την πάπη. Νικολαίδης. Ο Αποστολάκης προσπάθησε να αποκρούσει, δεν τα κατάφερε όμως. Ο Σαβεύσκι 2-0. Τόνι Σαβεύσκι και ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-0.
πανηγυρισμοί στην εξέδρα. Κοιτάξτε ξανά, η προσπάθεια του Αποστολάκη αν επιτυχής. Ο Σαβεύσκι μπήκε στη φάση, αρχικά δεν τα κατάφερε, αλλά κοιτάξτε πώς γύρισε την μπάλα. Ο Κεφαλάς βγαίνει μπροστά, δεν περνάει η πάσα του για τον Ήλιεφ. Ο Σαβεύσκι από μακριά θέλει να πλασάρει τον Κοτσαχίλη. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Τόνι Σαβεύσκι στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το 3-1 για την ΑΕΚ μέσα σε αποθέωση προσωπική για τον Σκοπιανό παίκτη. Φίλος. Ο Λάκης αρχικά φάνηκε ότι χάνει το κοντρόλ, αλλά ξανακέρδισε την μπάλα και κάνει το άνοιγμα τώρα για το Σαβεύσκι. Σε πολύ καλή θέση πλασάρει 0-1 η ΑΕΚ. Ανοίγει το σκορ με τον Τόνι Σαβεύσκι στο 7ο λεπτό της συνάντησης. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Ηρακλή.